Αυτό που αποκαλείται ζώνη φιλίας είναι όταν ένας άντρας έχει φιλικές σχέσεις με μια κοπέλα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή η φιλία αυτή θα εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο. Όπως καταλαβαίνεις, μια τέτοια σχέση μπορεί να γίνει πολύ ψυχοφθόρα. Τρώει χρόνο και ενέργεια. Ωστόσο, οι περισσότερες γυναίκες αναζητούν κάποιο είδους εξασφάλιση πριν προχωρήσουν σε κάποια δέσμευση. Είμαι ο Κοσμάς από το Men's Bible και σήμερα θα δούμε πώς να βγεις μία και καλή από τη ζώνη φιλίας. Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες που πρέπει να έχεις υπόψη σου προκειμένου να μην κολλήσεις για πάντα στην κουραστική και μεταβατική κατάσταση της φιλίας. Πρώτα απ' όλα, σταμάτα να κάνεις τον ψυχολόγο της. Οι περισσότεροι άντρες που έχουν κολλήσει στη ζώνη φιλίας κάνουν το ίδιο λάθος και πέφτουν στην ίδια παγίδα. Είναι δίπλα στην κοπέλα όποτε εκείνη τους χρειάζεται. Προσφέρουν τον ώμο τους για να κουμπίσει και να κλάψει. Της μιλούν για όλα και την εξυπηρετούν σε όλα και υποθέτουν ότι η συμπεριφορά τους με κάποιο τρόπο θα οδηγήσει σε μια πιο προσωπική σχέση. Μόνο που συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Πολλές γυναίκες συζητούν τα συναισθήματά τους με πολύ κόσμο. Δεν είναι κάτι το σπάνιο και δεν σημαίνει ότι με όποιον το κάνουν, αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο ξεχωριστός. Συνηθέστατα κουβεντιάζουν με φίλες τους. Τώρα, αν κάποιος άντρας παίξει ανάλογο ρόλο για μια κοπέλα, εκείνη είναι μετά δύσκολο να τον δει σαν κάτι περισσότερο από έναν ακόμη φίλο. Για να το αποφύγεις αυτό, απέφυγε να είσαι εκείνος τον οποίο θα παροπονιέται για τη δυστυχία της ζωής της ή ακόμα χειρότερα για τις αποτυχημένες της σχέσεις. Καλύτερα να είσαι ο φίλος τον οποίο θα αναζητά για να διασκεδάσει, να βγει και να περάσει καλά μαζί του. Κάνοντας αυτό, ταυτίζεσαι περισσότερο με θετικές καταστάσεις, με συναισθηματική διέγερση, με ενθουσιασμό και λιγότερο με την αρνητικότητά της και τα προβλήματά της. Η συναισθηματική υποστήριξη έχει αξία και είναι το έπαθρο που μπορείς να της προσφέρεις. Μην τη δίνεις εύκολα και σε όποια κοπέλα να είναι. Κάντε να δουλέψει για αυτήν. Φύλαξε τη μονάχα για τη σχέση σου. Δεύτερον, να τη φέρεσαι σαν να είναι ίση με σένα. Ένα άλλο λάθος που κάνουν πολλοί όταν κολλάνε στη ζώνη φιλίας είναι ότι ξιδανικεύουν το αντικείμενο του πόθου τους. Ιεραρχούν την κοπέλα πάνω από τον εαυτό τους, από τις προσωπικές τους ανάγκες αλλά και από τους φίλους τους. Έτσι λοιπόν τοποθετούν την κοπέλα σε θέση ισχύος. Δεν είναι ούτε υγιές ούτε ωραίο αυτό. Και να θυμάσαι ότι οι γυναίκες δεν ερωτεύονται άντρες που γίνονται χαλοί να τους πατήσουν. Το να είσαι ευγενικός, καλός, τέλειος φίλος με δύο λόγια, δεν πείθει καμία κοπέλα να παρατήσει για χάρη σου τον βλάκα φίλο της από τον οποίο σου λέει ότι έχει τόσα παράπονα. Επίσης, το να είσαι ο τρυφερός και τέλειος φίλος κάνει την κοπέλα να κολλήσει ακόμα περισσότερο με αυτόν. Εκείνος διεγείρει τη σεξουαλικότητά της και εσύ υπάρχεις στα μετόπισθεν για να κάνεις όλη τη βρώμικη και βαρετή δουλειά που εκείνος δεν προτίθεται να κάνει. Έχει γίνει διαχωρισμός και τον έχεις ενθαρρύνει εσύ με τη συμπεριφορά σου. Γι' αυτό το λόγο είναι ζωτική σημασία να τις φέρεσαι σαν να ήταν οποιαδήποτε άλλη και όχι κάτι το ξεχωριστό. Αν δεν πας τον κολλητό σου σπίτι με τα μάξι, μην το κάνεις ούτε και για αυτήν. Όλες αυτές οι τρυφερές εκδηλώσεις πρέπει να ισχύουν μονάχα σε μία σχέση και όχι σε μία φιλία. Το να το κάνεις αυτό μέσα στο φιλικό πλαίσιο προσυπογράφει ότι η σχέση σας δύσκολα θα ξεπεράσει το στάδιο της φιλίας. Τρίτον, κάνε την κίνησή σου. Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι πρέπει να κάνεις την κίνησή σου και να εκδηλώσεις τις προθέσεις σου. Στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε, είναι απολύτως αποδεκτό να κάνει παρέα ένας άντρας με μια γυναίκα χωρίς να υπάρχει άλλου είδους συναισθηματικό ή σεξουαλικό υπόβαθρο. Τα κορίτσια το ξέρουν αυτό και το κορίτσι που σου αρέσει, ακόμα και αν θα μπορούσε να σε δει σαν κάτι περισσότερο από φίλο, μπορεί να αμφιβάλλει για τα δικά σου αισθήματα αλλά και για τις δικές σου προθέσεις. Όσο περισσότερο αργείς, τόσο περισσότερο εδραιώνεται μέσα της η βεβαιότητα ότι δεν σου αρέσει και σε διαγράφει από τη λίστα των πιθανών εραστών της. Είναι σαν να πριονίζεις μοναχός το κλαδί στο οποίο κάθεσαι. Επιπροσθέτως, η κοπέλα δύσκολα θα σε ερωτευτεί αν της παρέχεις μονάχα τρυφερή φιλία και τίποτα περισσότερο. Θα είσαι το μαλακό της μαξιλαράκι, ακίνδυνος και ασεξουαλικός σαν το λούτρινο αρκουδάκι της. Καλά θα κάνεις να το έχεις αυτό υπόψη για να αποφύγεις να μπεις στη ζώνη φιλίας εξ αρχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψεις να τη βλέπεις, να πάψεις να είσαι φίλος μαζί της ή να μην κάνεις καθόλου κίνηση. Σημαίνει πως απλώς πρέπει να βιαστείς λιγάκι, διότι κανείς δεν κερδίζει αν πρώτα δεν παίξει. Και τώρα πάμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις αν είσαι ήδη στη ζώνη φιλίας. Θα μου πεις πως όλα αυτά που σου ανέφερα τα έμαθες κάπως αργά. Ωστόσο μη φοβάσαι. Μπορείς ακόμη και τώρα να κερδίσεις, αρκεί να είσαι πρόθυμος να κάνεις ορισμένες θυσίες. Πρώτα, πρέπει να πάψεις να επικοινωνείς με την κοπέλα που σε ενδιαφέρει. Αργά και σταθερά, βάλε απόσταση μεταξύ σας. Άσε στην άκρη τις πολλές οικειότητες και βγες από τη ζωή της. Μπορεί να πάρει χρόνο, μπορεί να πάρει και μήνες. Και το χρόνο αυτό θα το χρησιμοποιήσεις για να γίνεις ο άντρας που θέλεις να γίνεις. Μπορείς να γνωρίσεις καινούριο κόσμο, καινούριες κοπέλες και να αποκτήσεις νέες εμπειρίες. Αν δεν είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο, τότε ίσως πρέπει να αναρωτηθείς μήπως τελικά η δική σου συμπεριφορά σε κρατάει πίσω. Κατόπιν αυτού, εφόσον θα έχει περάσει μια περίοδος μακριά από αυτή που σε ενδιαφέρει, έπειτα μπορείς να την ξαναπλησιάσεις, αλλά αυτή τη φορά να τη φλερτάρεις ανοιχτά και από την πρώτη στιγμή. Θα είναι σαν να σε γνωρίζει ξανά από την αρχή. Πίστεψέ με. Δείξε της ότι δεν είσαι πια το χαλάκι της πόρτας της, ότι έχεις αλλάξει και τώρα αξίζει την προσοχή της.
Τίποτα δεν είναι πιο ελκυστικό για μια γυναίκα από τη μεταμόρφωση ενός άντρα. Αν ακολουθήσεις αυτές τις συμβουλές, θα τα καταφέρεις μια χαρά. Να θυμάσαι ότι αξίζεις. Μη χαμηλώνεις τη θέση σου για να εξειδανικεύσεις κάποια γυναίκα. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου, θα σε σεβαστεί και η γυναίκα. Θα σε προσέξει και εν τέλει θα σε ερωτευτεί. Είμαι ο Κοσμάς από το Men's Bible και αν αυτό το βίντεο σε βοήθησε, κάνε subscribe στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι για τα τελευταία μας νέα. Και αν θες να μας γνωρίσεις από κοντά, τότε μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, σου εύχομαι να περνάς καλά.